Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας το δυνατότερο ραλί της Ευρώπης. Αν ήταν μυαλό, θα ήταν Πρίτανη. Λόγω τιμής. Αν ήταν πολίτευμα, θα ήταν βασιλευόμενη τροχοκρατία. Από χρώμα, κίτρινο, σαν πειρακτωμένο φεγγάρι που διψάει να έρθει το πρωινό να παραδώσει τα κλειδιά στον ήλιο. Δώσε, δώσε. Ένα εργαλείο που το συγκρίνω με την Οκτωβριανή Επανάσταση στον χώρο του αυτοκινήτου. 500 άλογα χρυσοντυμένα με ροδοπέταλα. Για το δυναμίτι αυτόν, είμαι σίγουρος ότι στη Γεμάλα στην Ινδία θα προσέφουμε τα 10.000 πιστοί οκλαδών. Για να κάτσει ο οδηγός του, δεν πρέπει να έχει αιμορροίδες, στάνταρ. Οι αλλαγές του σαρμάν του δείχνουν ένα τρομερό κυκλοφορικό ή άπονα δρομέα σε Ολυμπιακούς του Σεούλ. Η ροπή του θυμίζει ακροβάτη σε τσίρκο του Μεξικό, τι άλλο να πω. Οι εναρτήσεις του είναι σαν κολόνες στο μαρμάρο του Παρθενώνα σε αγγλικό μουσείο φυλαγμένες. Το εσωτερικό του είναι σαν το χολ του πατρικού του Ζιντάν στο Παρίσι. Το τιμόνι του είναι σαν να έχει κάνει τάμα στην Παναγία της Τίνου την καθοδηγήτρια. Τι να πω, αυτό το έργο πρέπει να είναι του Μανέ στάνταρ. Είναι μακέτο τούτο το έργο. Άμα ήταν πίνακα ζωγραφική. Έχει ανοίγματα ξηράφι, σαν 4 λεπίδες που ξυρίζουν ακόμα και βαρυπινή τις φυλακές Μελανδρίνου. Ω μαλάκα.